ίσως της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος πιστεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε αστήρ εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε πικτήσεις, χαίρε διείς πρεφουργείτε οκτίστης. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Χαρούμενοι γιατί επιτέλους και με τη βοήθεια της Παναγιάς αλλά και με την συνεργασία όλων των αγριωτών επανήλθαμε στην κανονικότητα, γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη γιορτή για την Άνδρο γιατί έχουμε πολύ όμορφες παρουσίες, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τις απουσίες. Από τις απουσίες που αυτά τα δύο χρόνια χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες αυτής της γιορτής δεν είναι μια κοντά μας, όπως ο Παπαγιάννης ο Στάμος, ο Μανώλης ο Βάμπουκας και προσφάτως ο Λεωνίδας ο Γαλανός και ο Νίκος ο Σιγάλας, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Κοινωνίου, το οποίο και ίδρυμα προσφέρει το σημερινό δίκτυο. Σήμερα όμως είναι μια ημέρα γιορτής, χαράζει για όλη την Άνδρο, γιατί έχουμε κοντά μας, θεωρώ τη μεγαλύτερη ανδριώτικη αγκαλιά και έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο πατέρας Ευδόκιμος, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στις 19 Ιουλίου του 1958 έφτασε στο Λιβωριό από τη Μήλο. Συνηθίζει να λέει ότι είναι πιο ανδριώτης από τους ανδριώτες και να πω ότι τον έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτόν τον άνθρωπο. Όχι γιατί μας βλέπει χωροταξικά απόψηλα, αλλά γιατί πραγματικά είναι σύμβολο ενότητας που τόσο πολύ χρειάζεται αυτός ο τόπος. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να τιμήσουμε τον Γέροντα για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας, συνεχίζοντας αυτό που καθιερώσαμε στην εορτή της Θεοσκεπάσου, να τιμούμε σημαντικές προσωπικότητες, δείχνοντας του έμπρακτα πόσο πολύ τον αγαπάμε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Γέροντα. Είναι συμβολικό το δώρο. Είναι ένα αγαλματίδιο του Αφανούς Ναύτη, ένα άγαλμα που συμβολίζει όχι μόνο την Άνδρο, συμβολίζει την ελπίδα, την προσμονή, την κίνηση. Ο ακίνητος σήμερα κλείνει τα 18 και πάει στα 19, το χαιρόμαστε. 88. Και ένα οικογενειακό δώρο από την οικογένειά μου στον Ευδόκιμο που τόσο πολύ τον αγαπούμε και τόσο πολύ μας έχει στηρίξει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, γιατί όλοι είναι οι αγριώτες, είναι οι φίλοι μου, είναι οι συγγενείς μου, είναι οι άνθρωποι που με 66 χρόνια που βρίσκομαι στην Άνδρο, με έχουν περιστάσει, με έχουν ανεβάσει, με έχουν αγαπήσει και εδώ μαζί σας αυτά τα χρόνια χωρίς να στεναχωρηθώ ούτε μία μέρα. Κατάγω από τη Μήνο και σε 1958 ήρθα στην Άνδρο για να γίνω παπάς. Να πάω στη Μήλο τώρα και χωράλευω. Όταν πάτησα το πόδι μου, είπα εδώ ριζόλα τώρα. Ούτε σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Πάντα το είχαμε
δουλειές πολλές για το μοναστήρι μας ήταν ερυπωμένο και επί τόσα χρόνια συνεχώς δουλεύω και έφτασα τα 88 χρόνια και δουλεύω ακόμη και αφήνω εκεί σε εσάς οι οποίοι είστε νέοι να φτάσετε 88 χρονών και να έχετε το μυαλό της ζωντάνια και να γίνει που έχω εγώ. Είμαστε τέσσερις, ο πατήρ Φιλάρδος, ο πατήρ Αέντος, ο πατήρ Φιλάρδος και ο πατήρ Ευδόκιμος ο δεύτερος. Και περνάνε πάρα πολύ ωραία και τους έχω διδάξει να είναι φιλόξενοι και να σκορπίζουν αγάπη, να σκορπίζουν τα πάντα με ευχή και ευλογία. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ευχής μου όλους εσάς, αλλά περισσότερο τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, ο οποίος δεν μου έχει χαλάσει ποτέ το χατήρι. Ό,τι του πω, έχουμε δύο ωραίες και έχουμε να ακούνε οι ευχές του γιατί το αξίζει. Είναι ο άνθρωπος, μας αγάπησε, μας προσέφερε τα πάντα και αντί να μας μαλώνει, μας αγκαλιάζει, ό,τι και να κάνουμε. Τέτοιος άνθρωπος δεν γίνει. Εγώ έχω δει πολλούς σκοτάδες. Έχω δει πολλούς σκοτάδες. Και το καμάρι μας. Εκούτος είναι... Το καμάρι μας. Να σας πω και ένα ανέκδοτο. Όταν με προσευχόρησα, μου λέει ο Γέρος, ο πρώτος, ο δρόσος, «Ω, Ευάγγελε, αυτόν το έχω δει, λιωθήρισα». Και δεν ξέρω. Τώρα καγιάζω και την τραβώ μία πεντούλα εδώ. Κάτι πώς θα... Τι με έμενε κόκκαλο, δείτε, είτε το αχάριο παιδί. Τώρα έγινε ο σκόνητος. Έγινε ο πατέρα μας και τον αγαπούμε πάρα πολύ και η άλλη αγαπάει. Και αγαπάει ιδιαίτερα την Άνδρο και διαφέρει για την Άνδρο και σκύτει για την Άνδρο. Έρχεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Για να πάει στο Αμόλογο, για να πάει στο Πουγί, για να πάει στο Κουστήρι, για να πάει στα Πλαστάνια, στο Κορέι και γυρίζω για την Άνδρο. Και του λέω, μια μέρα θα πάτε σε αυτό που έπαθα εγώ γιατί δουλεύοντας θα τα πω. Τίποτα. Είμαι υγιέστατος, δεν έχω τίποτα. Έχω τα πόδια μου και δεν μπορώ τώρα να πάω σαν γιατρό εδώ. Λένε ότι κάνει κάτι έλεγχο. Αν μπορέσω καλά. Λοιπόν, τελειώνουμε γιατί είναι ώρα που έχουμε κινήσει καλό και θυμόμαστε νωρίς και κοιτάμε τέσσερι. Αύριο θα φοιτήσω πιο αργά. Σας εύχομαι να πάρετε τα χρόνια μου και το μυαλό μου. Δεν έχει, έχει πειράγει λιγάκι, αλλά να και απόψε έκανα να φάει. Σας αγαπάμε. Πρεβότη δεν είναι μειωσιαίο, δεν είναι μειωσιαίο. 1000% αναδιώτης. Διότι 55 χρόνια βρήκε με έναν αναδιώτη ο οποίος έχει καθίσει μου γύρω το χωριό στο νησί. Εγώ. Άραγε έχουν και εγώ πει. Μπράβο, μπράβο. Εγώ δεν έχω πει. Ευχαριστούμε πολύ, Ευδόκιμε. Αν και για τους πολιτικούς δεν είναι τα μικρόφωνα και εσύ καλά τα πας. Λοιπόν, φροντίσαμε το σημερινό μενού για να τιμήσουμε και το Παναδριακό της γιορτής να καλέσουμε τέσσερις σεφ από το νησί μας να φτιάξουν το μενού που θα απολαύσετε να ευχαριστήσω το κατάστημα και τον Αλέκο τον Καλλιβρούση που δέχτηκε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία ενότητας. Είναι ο Αλέκος. Είναι η Κάτα, ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης. Θα τους δούμε σε λίγο. Επίσης το κρασί είναι συνεδιανό, το αγαπημένο του Ευδόκιμου. Να προσφωνήσω όλους τους καλεσμένους που μας τιμήσανε σήμερα να γίνουν εδώ παρόντες. Θα αφήσω τελευταίο τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, τους βουλευτές μας, τον κύριο Βρούτση και την κυρία Μονογιού, τον Νίκο το Συρμαλένιο, τον επιστήμιο φίλο των Δήμαρχο Μικών, τον Κώστα τον Βουκά, που μαζί ξεκινήσαμε την αθλητική μας πορεία, την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, την κυρία Λιμών Ευγενία, την καινούργια πρόεδρο, τους δύο αντιπεριφερειάρχες μας θυμούν σήμερα, τον κύριο Μπρίγκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, πολύ καλός φίλος, και την κυρία Καζάνη από την Άξο, αντιπεριφερειάρχη μεταφορών και επικοινωνιών, τον καινούριο στρατηγό της αστυνομίας, τον κύριο Μιχαλόπουλο, τον περιφερειακό του Ιδρύματος, τον κύριο Γκίζη,
τον Έπαρχο Άμβρου, τον Δημήτρη, τον εκτελεστικό μας, τον Νίκο τον Παπασταματίου που φέρει καταγωγή από την Άμβρο, τους αδελφούς Στεφάνου, τον Άβαρχο, και θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε όλους τους συνεργάτες μου, στο πολιτικό προϊστάμενο, στους αυτοδιοικητικούς αντιπολίτες που μας τιμάνε σήμερα και ιδίως στο προσωπικό του Δήμου που πραγματικά είναι το άλφα και το ωμέγα για όλα αυτό που βλέπετε. Και βέβαια κλείνοντας, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Θα έχουμε σε περίοπτη θέση γιατί πραγματικά αυτή η αρμονική σχέση μαζί με τον ΣΕΔΑ και τους εθελοντές του προσωπεί ο κ. Βαρθολομαίος πραγματικά μας, και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη που θα μιλήσουμε τώρα, μας έδωσε πολύ δύναμη να ανταπεξέλθουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου και πάντα έτσι την Εθνοφυλακή, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Γενικό και ιδίως τους εθελοντές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, όταν με είδε μου λέει δεν θα βάλω πράγματα, του λέω ναι, είσαι άνετος, είμαστε εδώ στην Άμβρο, είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Α, κυρία Λοΐζου, συγγνώμη, σας ξέχασα, πρώην Γενική Γραμματείας του ΕΟΤ, ο Αντώνης Χατζηδιαμαντής μας βοηθάει στρατηγικό σχεδιασμό, ο πρώην Δήμαρχος Λίμνου, ένα από αυτούς μας. Συγγνώμη για που ξέχασα. Κλείνοντας λοιπόν, θα πούμε για τον κύριο μας Κατσιβάρο. Αυτόν τον άνθρωπο αποφάσισα να τον τιμήσω για ένα και μόνο λόγο. Να τον τιμήσω. Να του δώσουμε το αγκαλμαντίδι του αφανισμού ναύτη. Πάμε πάρα πολύ σύντομα. Αυτός εδώ ο άνθρωπος με έμαθε να αγαπάω και να αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι απίστευτο. Όταν μου ανέλησε γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε ψηφίσματα στα συμβούλια. Και όταν με έπεισε ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την καταραμένη λέξη της αυτοδιοίκησης και όλης της διοίκησης που είναι η λέξη αρμοδιότητα. Τον ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου και θα είχα πω δύο λόγια. Συμβασμένοντε, το πρόβλημα με αυτά είναι ότι αν δεν τα προλάβεις μικρά, μετά είναι αργά. Το ψάρι δεν τον είχαμε. Λέω μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δεν το περίμενα. Πάντως, πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος. Βλέπω σήμερα έναν δήμαρχο ο οποίος στα πιο δύσκολα χρόνια, όχι μόνο της αυτοδιοίκησης, νομίζω στα πιο δύσκολα χρόνια της χώρας, κρατάει ένα νησί δύσκολο με έναν τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό. Παραστευόμαστε όλοι μετά από μια πανδημία και μετά από πάρα πολλές προκλήσεις, πάρα πολλές δυσκολίες. Σίγουρα είναι κάτι που τιμά αυτόν τον τόπο, τιμά αυτόν τον κόσμο. Είναι μια επιτυχία συλλογική, είναι μια επιτυχία της κοινωνίας και είναι μια ιστορική περίοδος που τα νησιά και οι νησιώτες σηκώνουν φορτίο και βάρος πολύ μεγαλύτερο από το πόλο της Αναδική, αλλά δείχνουν πώς είναι το ελληνικό DNA όταν σμιλεύεται από τη θάλασσα. Να ξέρετε πως δεν σημαίνει δική μου των συνεργατών μου, είναι πως από εδώ και πέρα, έχοντας περάσει και όλη αυτή την περιπέτεια που περάσαμε, πιστεύουμε ότι βγαίνουμε στο τέλος. Από εδώ και πέρα βγαίνουμε, κοιτάμε μόνο μπροστά, κοιτάμε μόνο ψηλά, πάντα αισιόδοξοι, αφοσιωμένοι στη δουλειά μας, για αυτά τα συμβόλαια, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία τελευταία αναφορά στο καθόλου. Η σχέση του σεβασμιότητα με τους ανδριώτες είναι ξεχωριστή, αποδεικνύεται από τη συχνή παρουσία και το μόνο που μπορούμε να διαπραγματευτούμε για να την αλλάξουμε είναι η ηγεσία της Ελλαδικής Εθνικής Υπηρεσίας που σας την εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ.